Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην εταιρεία λαντικών Κρέτα Φάρμς στο Λατζιμάρε Θύμνου. Ο απολογισμός σε οικονομική ζημία φαίνεται να είναι μεγάλος, ωστόσο το ευτύχημα είναι πως δεν κινδύνευσε κανένας εργαζόμενος της εταιρείας, αφού άμεσα εφαρμόστηκε από τους υπεύθυνους το σύστημα έκτακτων αναγκών, εκενώθηκαν προληπτικά όλοι οι χώροι από το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που έγκαιρα έφτασε στις εγκαταστάσεις δημιούργησε κλειό ασφαλείας ώστε να περιοριστεί όσο γινόταν περισσότερο η πυρκαγιά. Οι γραμμές παραγωγής είμαστε έτοιμοι να επαναλειτουργήσουν άμεσα. Έχουμε πληγεί στις αποθήκες των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων και είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσουμε την παραγωγή άμεσα, όπως σας είπα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες, τους καταναλωτές μας που μας στηρίζανε και θα μας στηρίξουν και τώρα, καθώς επίσης και τις διοικητικές υπηρεσίες, την πυροσβεστική που σταθήκαν στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Και τελικά η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη μέρα που είμαστε τώρα, η πυρκαγιά ακόμα καίγεται μέσα στην αποθήκη, έχουν πέσει λαμαρίνες και κάτω από αυτές υπάρχει φωτιά. Προσπαθούμε να σβήσουμε και τελευταία εστία για να μην προξενήσει περαιτέρω ζημιές. Από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερός αποθήκη περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων και όλο το εμπόρευμα που υπήρχε στο χώρο. Σε εκατοντάδες τόνους φαίνεται να είναι τα υλικά συσκευασίας και τα καρικεύματα, ενώ μεγάλη ήταν και η καταστροφή που υπέστη μια δεύτερη αποθήκη της εταιρείας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα σε αποθήκη που βρίσκεται σε απόσταση από το κεντρικό κτίριο των εγκαταστάσεων. Τα έφλεκτα υλικά τα οποία υπήρχαν στο χώρο πήραν αμέσως φωτιά που δεν μπορούσε να ελεγχθεί και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό. Στις εγκαταστάσεις σήμανε άμεσα συναγερμός και η πυροσβεστική υπηρεσία με ισχυρές δυνάμεις έφτασε στην εταιρεία και επιδόθηκε στο έργο της πυρόσβεσης φροντίζοντας να δημιουργήσει προληπτικό κλειό ασφαλείας τόσο ως προς το κεντρικό κτίριο όσο και ως προς τη μονάδα παραγωγής αλλά και τη μονάδα εκτροφής παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόταν κοντά στην εστία της πυρκαγιάς. Για αρκετές ώρες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν κυριολεκτικά μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περισσώσουν τις εγκαταστάσεις της Κρέτα Φάρμς οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Περίπου 6 ώρες χρειάστηκαν για να επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς. Στις 9.30 περίπου το βράδυ, οι πυροσβέστες βεβαιώθηκαν ότι είχαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Δύναμη της πυροσβεστικής παρέμενε όλη τη νύχτα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για προληπτικούς λόγους. Όλα τα οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Ρέθυμνο, Πέραμα αλλά και δύναμη από Χανιά και Ηράκλειο, καθώς και οι υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Κρέτα Φάρμς για προληπτικούς λόγους βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και εθελοντές από το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία πρόκλησης της φωτιάς, η οποία διερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.